Έχεις συνηθίσει να γίνεσαι viral στα social media για τα άλματα που κάνεις? Τώρα viral, εντάξει, σίγουρα μετά από μια Ολυμπιακή χρονιά και μετά από επιτυχίες, σίγουρα η δημοσιότητα είναι κάτι που υπάρχει. Είναι κάτι που προσπαθώ να το διαχειριστώ και εντάξει, εγώ απλά ξέρω ότι κάνω αυτό που αγαπάω και θα συνεχίζω να το κάνω με αφοσίωση και ταπεινότητα. Η σχέση σου πώς διαχειρίζεται όλο αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου αυτή τη στιγμή? Η σχέση μου είναι το κοντάρι μου και το διαχειρίζεται μια χαρά. Σπάει μερικές φορές, αλλά όλα καλά. Σου κάνει κανένα παράπονο ότι λείπεις πολύ, ότι είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμά σου? Τώρα παράπονα, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είμαι ότι έχω το πρόγραμμα που κάνω, είναι απαιτητικό το πρόγραμμά μου και αυτό που κάνω είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς και το κάνω με πολύ αγάπη. Έχεις μιλήσει και για τα παιδικά σου χρόνια, πώς ήταν το μεγάλωμα, με τις δυσκολίες που πέρασες με το bullying. Ήταν δύσκολο αυτό για σένα να το μοιραστείς με τόσο μεγάλη μερίδα του κόσμου? Εντάξει, σίγουρα ήταν κάτι, δεν ήταν κάτι εύκολο να διαχειριστείς, αλλά εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζομαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, βγάζω τα συναισθήματά μου και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα βήμα για να καταφέρω να δείξω στον κόσμο ότι δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν και δυσκολίες, αλλά μέσα από τη σκληρή δουλειά και την πίστη στον εαυτό σου μπορείς να καταφέρεις όλες τις δυσκολίες.